Το πρώτο που θέλω να τονίσω ότι είναι τεράστια η εποχή. Και είναι εξαιρετικά ανησυχητικό φαινόμενο. Και νομίζω ότι οι συζητήσεις, οι συζητήσεις οι οποίες οφείλουμε να ξεκινάμε από αυτό στη χώρα μας, είναι πρωτοφανής η εποχή μεταπολιτευτικά. Δεν υπάρχει τέτοιο 60%. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε. Αν το λέγατε εδώ σε συζητήσεις, είστε αρκετά έμπειροι πριν 7-8 χρόνια, δεν υπήρχε τέτοιο νούμερο ποτέ. Ούτε στη φαντασία κάποιου. Άρα εδώ μιλάμε για ένα καινούριο φαινόμενο, στο οποίο πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Αυτό λύνεται με περισσότερο πολιτική, με θέσεις, προτάσεις και λύσεις στα προβλήματα του κόσμου. Το δεύτερο που θέλω να επισημάνω είναι ότι είχαμε ένα σαφές μήνυμα προς τη Νέα Δημοκρατία, προς την κυβέρνηση. Η πτώση 13% είναι μια πτώση από 41 στο 28. Εμείς λέγαμε πολλές φορές για αυτή την αλαζονία του 41%, που εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι αυτή ήταν ένα μήνυμα αυτό, ότι τελείωσε αυτό το πράγμα. Μην το επαναφέρετε. Πολλές φορές σε συζητήσεις, δεν λέω για τον κύριο Γερίδη, αλλά πολλές φορές σε συζητήσεις που είχαμε, κάθε φορά όταν λέγαμε κάτι, ερχόταν μια συζήτηση και μα το 41% έχει αποφασίσει. Έρχεται και ο ελληνικός λαός και σου λέει: αυτό δεν είναι μια απάντηση. Χρειάζεται λύση στα προβλήματα. Κάθε φορά όταν συζητάμε και να δούμε τα ζητήματα. Άρα εδώ υπάρχει ένα σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση, αποδοκιμασία των πολιτικών των οποίων υπήρχαν. Κάθε κυβέρνηση που θα έπαιρνε από 41 σε 28, δεν αφορά. Αυτό αυτή αφορά την Δημοκρατία. Και αν υπήρχε αφορά μια σοβαρή αντιπολίτευση. Θα σας πω, θα φτάσω. Θα υπήρχε ένα διακύβευμα ώστε να πάει ο κόσμος στις κάλπες. Αυτό λέω. Κοιτάξτε, είναι πολύπλοκο το θέμα της αποχής. Αν μπορούμε να το εστιάσουμε μόνο στο ένα ή στο άλλο, είναι πολύπλοκο. Είναι πολύπλοκο. Είναι πολύ παραγωγικό. Γι' αυτό είπα ότι χρειάζεται για να λύσουμε το θέμα της αποχής να εστιάσουμε στην πολιτική, στη λύση, στην επίλυση των προβλημάτων της κοινωνίας. Κύριος Κώνστας, επειδή υπάρχει ένα ζήτημα πολιτικού ανταγωνισμού στην πατρίδα μας και έλλειψης του. Πάνω σε προτάσεις και σε θέσεις. Χρειάζεται εκεί να γίνεται η συζήτηση, να πει ο άλλος που σε βλέπει να πει δύο πράγματα, εν πάση περιπτώσει να καταλάβει. Τώρα μην πάμε σε αυτά. Θα πάμε και σε αυτά. Θέσεις και προτάσεις. Αλλά λέω ότι πρέπει να γίνεται, πώς πρέπει να γίνεται η συζήτηση για να φέρνουμε τον κόσμο στην κάλπη. Αν μπορεί να καταλάβει από μια συζήτηση, είτε είναι του καφενείου, είτε είναι στην τηλεόραση, ότι δύο θέματα βάζει η προοδευτική παράταξη, δύο θέματα βάζει η Νέα Δημοκρατία. Από την άλλη, το τρίτο θέμα που θέλω να πω είναι ότι κατ' εμέ είναι ανησυχητική η αύξηση των δυνάμεων, η αύξηση ή η σταθεροποίηση ή οι σημαντικές δυνάμεις που έχει η ακροδεξιά, είτε είναι στη χώρα μας είτε είναι αλλού. Ειδικά το θέμα της Γαλλίας, γιατί δεν είναι μόνο ποσοτικό στις χώρες. Άκουσα την ανάλυση, βέβαια στο τέλος υπόθηκε η Γαλλία. Άκουσα την ανάλυση, αλλά ειδικά η Γαλλία δεν είναι μια οποιαδήποτε χώρα αυτό που πάει να συμβεί. Για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Γνωρίζουμε όλοι. Υπήρχε ένα μπαμπά Λεπέν. Εντάξει, και μετά μια κόρη Λεπέν. Ναι. Που κάθε φορά μπροστά στον μπαμπούλα Λεπέν μαζεύονται με όλοι οι άλλοι και έχουν ψηφίσει με ποιον άλλο. Αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά ανησυχητικό το φαινόμενο. Να μην μπουνε. Ποιο δεν πειράζει. Τη Λεπέν. Να θυμίσουμε ότι η Λεπέν βγήκε πρώτη και το 19 και το 14. Για τι βουλευτικέ εκλογέ. Για τι προεκλογέ. Τώρα εννοώ για αυτό που έρχεται. Είναι εξαιρετικά ανησυχητικό φαινόμενο το αποτέλεσμα αρχικά και βλέπουμε τώρα σε βουλευτικέ εκλογέ μη συμβεί κάτι καινούργιο. Αυτό λέω. Γιατί αν μιλούσαμε για μια οποιαδήποτε χώρα, ξαναλέω, δεν είναι το ίδιο με το να μιλάμε για τη Γαλλία. Σωστά. Με ό,τι σημαίνει η Γαλλία για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Κάποτε πολιτικό σας φίλος συνετρίβει. Τώρα, ερχόμαστε στα θέματα, στα θέματα του ευρύτερου χώρου του προοδευτικού. Όπως και ποτέ μας ευρύτερο χώρο. Σας θα μου πείτε εμένα, θα ήθελα. Και του κόμματό σα. Τι θέλω να σα πω για το κόμμα μου, να σα απαντήσω. Να σα πω πρώτα. Ότι ανταποκρίθηκε στι προσδοκίε του αποτέλεσμα. Κοιτάξτε, εγώ ήμουν σταθερό σε όλε τι συζητήσει που έχω κάνει και στο κανάλι σα και έλεγα τη θέση μου, θεωρώ ότι ήταν στο πλαίσιο πάντοτε τη θέση του κόμματος, η θέση μου η οποία ήταν ότι έπρεπε το ποσοστό μας να κοιμαθεί πάνω από το 17,8% μάλιστα των τελευταίων εθνικών εκλογών. Βεβαίως υπόθηκαν και τα 20% που είπατε και όλα αυτά. Το αποτέλεσμα είναι κάτω από αυτό, αλλά θεωρώ ότι δεν φτάσαμε στο στόχο μας. Γιατί τόσο το λέω δηλαδή για να συνεννοούμε. Με την κυβέρνηση να πέφτει τόσο πολύ δεύτερο με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί είναι και αυτό, πρέπει να σκεφτεί και αυτό. Δεν είναι ότι έμεινε η Νέα Δημοκρατία. Το ζήτημα με εμά, α αφήσουμε τη Νέα Δημοκρατία, γιατί είπα για τη Νέα Δημοκρατία. Μπορώ να πω και άλλα για τη Νέα Δημοκρατία. Και ξέρετε, δεν είναι φιδωλό ούτε στην κριτική ούτε στι αντιπαραθέσει που έχουμε. Αλλά με ρωτήσατε για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Να σα πω πράγματι, οι ψήφοι μα ήταν 590.000, ενώ πήραμε στι προηγούμενε εθνικέ εκλογέ 930.000. Άρα είτε φύγαν στην αποχή, περισσότερο στην αποχή έχουν φύγει, είτε σε ένα μικρό ποσοστό που έχει μειωθεί, αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα. Δεν μπορεί να λέμε ότι είτε αφορά ποσοτικό, είτε αφορά ποσοστιαίο. Άρα εδώ πρέπει να δούμε και εμεί από εδώ και στο εξή τι πρέπει να γίνει. Κυρίως ακόμα πιο ζήτημα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει όλους, είναι αυτό που λέχθηκε προηγουμένως, είναι το θέμα της κυβερνητικής προοπτικής. Και εδώ θέλω να πω το εξής. Κοιτάξτε, εγώ υποστηρίζω στεναρά ότι το παιχνίδι παίζεται στην κεντροαριστερά. Και το έχω πει πολλές φορές και έχουμε κάνει και παρέμβαση και ξέρετε ότι και στο συνέδριο κάναμε μια παρέμβαση για το θέμα αυτό, ότι πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να γίνει μεγάλη κεντροαριστερά. Θυμάστε, τότε δεν είχαμε εισακουστεί ακριβώς. Πώς το έχετε στο μυαλό σας αυτό? Τι εννοώ, ότι εδώ χρειάζεται πρώτον
να είμαστε καθαροί ότι θέλουμε να εκφράσουμε τη νέα κεντροαριστερά της χώρας μας. Δεύτερον, χρειάζονται και συνθέσεις και συσπυρώσεις. Δεν μπορεί αυτό το αποτέλεσμα τι δείχνει, ότι χρειάζεται να μιλήσουμε για νέα και για ανασυνθέσεις και για συσπυρώσεις στον ευρύτερο χώρο, έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρχει μια ισχυρή προοδευτική παράταξη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Και επειδή με ρωτάτε πώς το φαντάζομαι αυτό, λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Από τη στιγμή που ο ελληνικός λαός μας δίνει πάλι και την πρώτη ενός σε αυτό το θέμα ξανά στον προοδευτικό χώρο, οφείλει να πάρει πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση. Να πείτε στο Πασόκ, ας πούμε. Άρα οφείλουμε να πάρουμε πρωτοβουλίες προς ακριβώς αυτή την κατεύθυνση. Και γι' αυτό οφείλουμε στα όργανα μας, που είπατε προηγουμένως, να συνεδριάσουν άμεσα για να πάρουμε αυτές τις πρωτοβουλίες. Και να απευθύνεται κυρίως στο Πασόκ, φαντάζομαι, εγώ και σε άλλους. Αυτή η συζήτηση θα γίνει. Σας είπα την άποψή μου και νομίζω ότι αυτή η άποψη, αυτή τη στιγμή η βάση του χώρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Όταν είναι στο Πασόκ, εννοείται στην ηγεσία του Πασόκ. Μα κοιτάξτε, και τα κόμματα, ναι, βέβαια. Και τα κόμματα. Βέβαια, και τα κόμματα. Όλοι αποκλείουν την ηγεσία. Και τα κόμματα. Εγώ χθες ήμουνα σε πάνελ και όλοι με τα θελημία, οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ αποκήρυσαν τον διάλογο με την ηγεσία του Πασόκ. Σας λέω λοιπόν, και τα κόμματα και ο χώρος και ο κόσμος και οι δυνάμεις και οι συλλογικότητες. Ξέρετε κάτι, δεν μπορεί αυτή η συζήτηση να μένουμε και να ξεκινάει με αποκλεισμούς. Αν θέλει κάποιος να αυτοαποκλειστεί, θα κάνει λάθος. Αν θέλει κάποιος να αυτοαποκλειστεί, κάνει λάθος. Υπάρχει διαφοροποίηση. Να ρωτήσω το εξής. Είναι ξεκάθαρος. Εάν υπήρχε έστω και κατελάχιστο η προοπτική μιας αμφισβήτησης της κυριαρχίας της Νέας Δημοκρατίας από το ΣΥΡΙΖΑ, θα είχε σηκωθεί ο ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ από τον καναπέ του να πάει να ψηφίσει. Αλλά αυτά αλλάζουν από εκλογική αναμέτρηση σε εκλογική αναμέτρηση. Ξέρετε πόσο καιρό πέρασε από τον προηγούμενο που πήρε 41-28. Σε έστω σε ευρωεκλογέ, σε άλλη εκλογική. Πέρασε ένα χρόνο. Ούτε χρόνο. Αυτά κύριε Κώστα, επειδή είστε έμπειρο στην πολιτική, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι άλλε φορέ έχουν αλλάξει και σε ένα μήνα τα ποσοστά σε εκλογέ. Άρα λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο δικό μα ο χώρο, ο χώρο που οφείλει να εκφράσει τη μεγάλη κεντροαριστερά τη χώρα μα και να κάνει τα ανοίγματα, έτσι ώστε να υπάρξει ένας ευρύτερος χώρος προοδευτικής παράταξης και να μπορέσει να υπάρξει μια συζήτηση σε αυτό το πλαίσιο. Ήταν αστείες. Μια που λέγαμε για τη Γαλλία, γνωρίζετε το ΕΠΙΝΕ, γνωρίζετε πάρα πολλά παραδείγματα. Πριν από 50 χρόνια. Λέω όμως ότι υπάρχουν πολλά παραδείγματα που θα μπορούσαμε να πούμε. Λέω ένα πολύ γνωστό, γι' αυτό το είπα αυτή τη στιγμή. Εγώ, συγγνώμη, αλλά θέλω να πω κάτι. Μια ανησυχία μου. Από τον προοδευτικό χώρο ανησυχία. Αν είχαμε σήμερα εθνικές εκλογές με αυτά τα αποτελέσματα, ανησυχώ ότι θα είχαμε. Δεν θα έχει αυτά. Δεν... Α, το λέω, το να κάνω μια υπόθεση εργασίας. Ανησυχώ ότι θα είχαμε κυβέρνηση δεξιάς, ακροδεξιάς. Έτσι όπως τη λέω εγώ. Ο προοδευτικός χώρος πρέπει να βαρέσει καμπανάκι. Ναι. Εδώ, αν δεν ανασυνταχτούμε σε αυτή την ιστορία, μπορεί να ζήσουμε μια τέτοια ιστορία σε επόμενες εθνικές εκλογές. Για να μην τη ζήσουμε, χρειάζονται πρωτοβουλίες. Χρειάζονται κινήσεις. Πέρα από το ΦΠΑ που είναι ένα σοβαρό θέμα και το αναδείξαμε και το αναδεικνύουμε στη συζήτηση και φαίνεται η διαφορά. Ένα θέμα σοβαρό είναι αυτό το οποίο συμβαίνει στην αλυσίδα εμπορίας στα διάφορα προϊόντα. Και επειδή μιλάμε για το ράφι και για διάφορα προϊόντα, αυτό που συμβαίνει για παράδειγμα με τα προϊόντα τα αγροτικά, ένα χώρο που το ξέρω πολύ καλά και στη χώρα μας έχει τεράστια το άνοιγμα ψαλίδας τιμών. Τεράστιο άνοιγμα ψαλίδας τιμών, τιμή παραγωγού, τιμή καταναλωτή. Δηλαδή παίρνει πολύ χαμηλή τιμή ο παραγωγός που μας βλέπει, πολύ ψηλή τιμή ο καταναλωτής. Οφείλεται σε τρομερές αδυναμίες διαρθρωτικές που υπάρχουν σε όλο το κύκλωμα. Και βέβαια και διάφοροι βγάζουν πολλά χρήματα εκεί, μεσάζοντες πολλές φορές. Και εδώ πέρα δεν έχει υπάρξει ρύθμιση. Και χρόνια αυτό, τώρα όμως που έχουν ανέβει τόσο οι τιμές, αυτό έχει γίνει. Έχει τρομερές συνέπειες. Αυτό είναι ένα κρίσιμο θέμα όταν μιλάμε για την τιμή στο καταναλωτή. Ακριβώς αυτό που λέτε τώρα είναι αυτό. Για να μην μιλάμε μόνο για το φόρο. Εντάξει, ένα θέμα. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Συγκεκριμένα, έφερα ένα παράδειγμα. Ότι αυτή η κυβέρνηση βλέπει αυτή τη στρέβλωση, βλέπει τους μεσάζοντες να κερδοσκοπούν την ασχολοκέρδεια και τα αφήνει γιατί τους υπηρετεί. Αυτό είναι το επιχείρημα. Αυτή τη στιγμή εγώ για τους μεσάζοντες. Τόσο καιρό το ακούω και από τη μία και από την άλλη πλευρά ότι η κυβέρνηση. Εγώ είπα προς το παρόν ότι δεν κάνει τίποτα αυτή τη στιγμή σε αυτό το θέμα. Και γιατί δεν το κάνει, γιατί επειδή είναι διαπλεκόμενοι με αυτά τα συμφέροντα. Εδώ δεν μιλάμε για τις εταιρείες ενέργειας και δεν μιλάω για αυτά. Αυτό το επιχείρημα. Σε αυτό το παράδειγμα είναι ένα σαφές παράδειγμα. Δεν μίλησα για τις μεγάλες εταιρείες ενέργειας. Μίλησα για το σύστημα εμπορίας αγροτικών προϊόντων κάτω. Εμένα στις τελευταίες μέρες μου κάνει εντύπωση και από το μήνυμα του Κυριακού Μητσοτάκη και από τους... Χθες το βράδυ λέτε. Ναι, και σήμερα βλέπω ότι στις τοποθετήσεις των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάνε γενικά ότι λάβαμε το μήνυμα, είδαμε το μήνυμα. Δεν έχω ακούσει ένα λάθος επί της πολιτικής. Το λέω αυτό, είναι πολύ σοβαρό αυτό, γιατί όταν λέμε λάβαμε ένα κόμμα κυβερνών πριν από 41 στο 28 και λάβαμε το μήνυμα. Ποια λάθη γίνανε αυτό το χρόνο? Έγινε κάποιο λάθος?
υπήρξε μια πολιτική άδικη. Έχει υπάρξει άλλος πρωθυπουργός στην Ελλάδα Κώστα, που για... έχει ζητήσει τόσες φορές συγγνώμη για λάθη που έχει κάνει. Αφήστε να απαντήσει η Νέα Δημοκρατία. Όχι, αλλά ρωτάω. Δηλαδή, εγώ λέω ότι από χθες έως σήμερα μπορεί να το ακούσω αύριο. Δεν ξέρω. Λέω όμως, δεν έχω ακούσει να μου πούν ότι ξέρετε στη φορολογική πολιτική τελικά. Κάναμε κάποιες και είχαμε μια άδικη. Ή στην ακρίβεια, όχι γενικά, λάβαμε το μήνυμα στην ακρίβεια. Στην ακρίβεια τελικά δεν έπιασε το θέμα αυτό το οποίο με τα καλάθια. Τελικά ήταν. Μπορεί να ήταν μικρό, αλλά τελικά δεν έφτασε. Δεν ήταν επαρκές. Πρέπει να το αλλάξουμε. Δεν έχω ακούσει κάτι στο ΦΠΑ, στους έμεσους χώρους. Εγώ θα ήθελα. Να ενισχύσουμε. Έχετε, το ωραία, έχετε πει να κάτι. Να ενισχύσουμε. Μάλιστα. Άρα ήταν όλα καλά, αλλά πρέπει να τα ενισχύσετε. Το μόνο που ακούστηκε είναι ότι ξέραν πως θα έχει πολιτικό κόστο στο ελληνικό μόφυλα ζευγάρι για την οικονομία και εγώ δεν έχω ακούσει κάτι. Και περιμένω όπως να ακούσω και φορολόγηση των ελευθερών επαγγελματιών. Ότι τι, γιατί θα αλλάξουν. Ότι θα έχει πολιτικό κόστο. Ναι. Φυσικά έχει πολιτικό κόστο. Όταν κάποιο ο οποίο. Αλλά δεν κάνανε κάποιο λάθο. Αλλά πήραν αποφάσει που απλώ είναι σωστέ, αλλά έχουν πολιτικό κόστο. Αυτό είναι το μήνυμα. Δηλαδή το μήνυμά του είναι ότι ήταν σωστέ οι αποφάσει, αλλά απλώ κάποιε είχαν πολιτικό κόστο. Εγώ αυτό ακούω από εσά αυτή τη στιγμή. Εγώ καταλαβαίνω ότι μέχρι τώρα από την κυβέρνηση δεν θα ήταν και εύκολο να πει παραπάνω. Εντάξει, το λέω όμω γιατί η συζήτηση είναι εξελίσσεται. Το λέω και εδώ είμαστε, έχουμε μια ευθύνη. Λέμε κάποια πράγματα. Λέω ότι εξελίσσεται. Πρέπει λοιπόν, θέλω να πω, η κυβέρνηση να πει στον ελληνικό λαό και στα κόμματα τη κοινωνική συζήτηση που έχουν γίνει λάθη. Αν δεν το πει.